ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής, στο οποίο μάλιστα παρατηρούνται συνεχώς αυξητικές τάσεις, είναι η ανεργία. Όλο ένα και περισσότερα άτομα χάνουν τη δουλειά τους, αδυνατώντας να αποκατασταθούν επαγγελματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η θλιβερή πρωτιά της Ελλάδος έχει ως αποτέλεσμα ώστε παραπάνω από ένα στους τρεις νέους να βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Κάνετε κάτι σχετικά με αυτό που έχετε σπουδάσει? Ναι, κάνουμε. Πιστεύεις ότι η ενεργεία μαστίζει τους νέους σήμερα? Πάρα πολύ. Ειδικότερα για τις πιο μικρές ηλικίες που ψάχνουμε όλοι να φύγουμε στο εξωτερικό. Εσύ θα έφευγες στο εξωτερικό? Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Και τι γνώμη έχεις για τη μαύρη εργασία? Τη χειρότερη. Και στην Ελλάδα πλέον γίνεται κάθε μέρα και όλο παραπάνω. Είσαι όμως από τους τυχερούς που έχουν κάτι σχετικά με αυτό που έχουν σπουδάσει. Ναι, είμαι όντως, αλλά το κυνηγάω πάρα πολύ. Και δεν φτάνει και πάλι. Δηλαδή, μια δουλειά δεν είναι αρκή. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτή η ενεργία? Κυρίως έτσι όπως συνεχίζουμε εμείς να το επιτρέπουμε να γίνεται. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες το επιτρέπουν να εργάζονται με πολύ λιγότερα χρήματα, ενώ αυξάνονται όλα καθημερινά, και εμείς συνεχίζουμε και επιμένουμε σε αυτό, είναι λογικό να μας καταπατάνε, κάπως έτσι. Έχεις βιώσει ποτέ στην ανεργία? Ναι, εννοείται. Και η οικογένειά μου. Και πώς το αντιμετωπίσατε? Ποιος δεν το έχει βιώσει? Ορίστε. Πώς το έχετε αντιμετωπίσει? Δούλευα δύο δουλειές, αναγκαστικά. Η μία δεν ήταν στο είδος μου, αλλά δεν γίνεται να το κάνεις διαφορετικά. Εσύ εργάζεσαι? Βεβαίως εργάζομαι. Και κάνεις κάτι σχετικά με αυτό που έχεις σπουδάσει? Όχι, είναι η κλασική δουλειά του ποδαριού που πιάνουμε όλοι μέχρι να τελειώσουμε το πτυχίο μας και να είμαστε άνεργοι με πτυχίο. Αυτό είναι κάτι που σου αρέσει ή το αντιμετωπίζεις με δυσκολία? Την ανεργία που έρχεται ή το... Τώρα που κάνεις κάτι άσχετο με αυτό που έχεις σπουδάσει. Μ' αρέσει αυτό που κάνω, η αλήθεια είναι. Δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο το οποίο έχω σπουδάσει, αλλά εντάξει, πάντα έτσι μια προϋπηρεσία είναι χρήσιμη, ας πούμε. Πιστεύεις ότι η ανεργία μαστίζει τους νέους σήμερα? 100%, ναι. Εσύ την έχεις βιώσει? Προς το παρόν όχι, στην ηλικία που είμαι. Εντάξει, υπάρχουν δουλειές να κάνεις, αλλά δεν είναι πάνω στο αντικείμενό σου, είναι... Μέσω εκμετάλλευσης του εργοδότη έχει πάρα πολλά κομμάτια τα οποία δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Και πόσο εύκολο είναι για ένα νέο να κάνει κάτι που δεν ήταν το όνειρό του? Νομίζω στις μέρες μας πάρα πολύ. Και τι είναι αυτό που θα έλεγε στους νέους, έτσι, κάτι για να τους βοηθήσεις? Από το κλασικό να φύγουν στο εξωτερικό. Εγώ είμαι της άποψης να κάτσεις, να παλέψεις κάτι, να φτιάξεις κάτι δικό σου στη χώρα σου. Αυτό θέλει γερά κότσια βασικά. Γεια σας, εργάζεστε? Ναι. Τι γνώμη έχετε για την ανεργία τώρα στους νέους, πιστεύω ότι μαστίζει? Από όσο μαθαίνω και ακούω, ναι. Γιατί ο ίδιος έχω δουλειά, αλλά από ό,τι ακούω από στατιστικές και ανακοινώσεις κτλ. Ναι, είναι αρκετά αυξημένη και μάλιστα η επίσημη είναι και πολύ χαμηλότερη από την πραγματική. Και τι γνώμη έχετε για τη μαύρη εργασία? Η μαύρη εργασία διευκολύνεται κατά από τις συνθήκες, όπως καταλαβαίνετε. Πιστεύετε ότι είναι εύκολο για ένα νέο να σπουδάζει κάτι που θέλει και τελικά να μην δουλεύει? Καθόλου εύκολο δεν είναι και καθόλου δίκαιο δεν είναι. Αλλά δυστυχώς η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη ούτε κανονική για όλους. Και τι προτείνετε? Τι προτείνω? Αυτά δεν είναι θέματα που λύνονται, ξέρετε, επιμέρους. Η ανεργία δεν μπορεί να λυθεί σαν πρόβλημα της χώρας μεμονωμένα. Σε μια χώρα που δεν έχει ανάπτυξη, που δεν έχει οικονομία που να μπορεί να υποστηρίξει την απασχόληση κτλ., δεν γίνεται να λυθεί μεμονωμένα το πρόβλημα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα συνολικής ενίσχυσης της οικονομίας και της κατάστασης της χώρας για να μπορέσει να λυθεί και το θέμα της ανεργίας. Εργάζεσαι? Ναι. Κάνεις κάτι σχετικά με αυτό που έχεις σπουδάσει? Όχι. Δεν τα κάνω. Ακόμα σπουδάζω βασικά, οπότε στην προσπάθεια είμαστε. Τι γνώμη έχεις για την ανεργία? Πιστεύεις ότι μαστίζει τους νέους σήμερα? Σίγουρα, αλλά υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες πλέον στο εξωτερικό, οπότε οι περισσότεροι φεύγουν κυρίως. Από όσο ξέρω. Δηλαδή. Εσύ θα έφευγες? Ναι, ξεκάθαρα. Είναι νομίζω η πρώτη μου επιλογή και με βάση αυτό που κάνω. Άμα δεν βρω κάτι, θα βρω έξω, ξέρω, οπότε σίγουρα. Και τι γνώμη έχεις για τη μαύρη εργασία εδώ? Είναι πολύ συνηθισμένη με διάφορους τρόπους γενικά, ειδικά τα ιδιαίτερα μαθήματα παίζουν πάρα πολύ.
Είναι ένας τρόπος για αυτός, να βγει κάποιο χατζηλίκι, ειδικά στη δικιά μας ηλικία, είναι πολύ βασικό. Δηλαδή το κάνουν πάρα πολύ αυτό, οπότε δεν το θεωρώ κακό, αλλά απ' την άλλη δεν βοηθάει την οικονομία, οπότε... Τι θα ήταν αυτό που για σένα θα βοηθούσε σε όλη αυτή την κατάσταση? Σε όλη αυτή την κατάσταση σίγουρα θα βοηθούσε καλύτερες συνθήκες στη χώρα μας, αλλά αυτό δεν νομίζω να υπάρξει σύντομα, οπότε δυστυχώς έτσι θα πορεύονται και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι. Μέχρι να αλλάξει η κατάσταση, να ανέβουν οι μισθοί, να μειωθούν κάποια έξοδα, κάποια κόστη, φόροι και όλα αυτά. Οπότε σίγουρα έτσι θα είναι η κατάσταση για αρκετό καιρό ακόμα. Οπότε δυστυχώς δηλαδή. Γεια σας, εργάζεστε? Γεια σας, μάλιστα. Κάνετε κάτι σχετικά με αυτό που έχετε σπουδάσει? Όχι. Έχω τελειώσει νοσηλευτική, αλλά ασχολούμαι με τουριστικό επάγγελμα. Αυτό ήταν μια επιλογή δική σας ή οι συνθήκες σας έκαναν να το κάνετε? Κυρίως οι συνθήκες, γιατί είδα πολύ άσχημα όταν έκανα την πρακτική μου στην νοσηλευτική και επειδή να βιοποριστώ με το μισθό που θα έκανα στο τέλος της πρακτικής μου δεν μου φτάνανε για το ενίκιο πριν μια δεκαετία τώρα. Πόσο μάλλον σήμερα που η οικονομία έχει αλλάξει προς τα πάνω για όλους και προς τα κάτω για τους μισθούς. Πιστεύετε ότι η ανεργία μαστίζει τους νέους σήμερα? Πάρα πολύ, και αυτό οφείλεται και στο πρόβλημα των οικονομικών, των οποίων δεν δίνουν πια τους μισθούς ώστε να μπορεί να βιοποριστεί ένας νέος στα 20 έτη. Δίνουν περίπου 600 με 700 ευρώ το χαμηλότερο μισθό. Αυτό, άμα βάλουμε και τα ενίκια που υπάρχουν τώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές, ούτε να μπορεί να επιβιώσει μπορεί κάποιος. Οπότε και εκτός της ανεργίας λόγω των οικονομικών που έρχεται από την κατάσταση, είναι και ότι τα παιδιά με γνώμονα το ίντερνετ και τα social media προσπαθούν να κάνουν κάτι το οποίο δεν είναι για όλους το ίδιο. Δηλαδή μέσα ένας στους 10.000 μπορεί να κάνει καριέρα στα social media και να βγάλει λεφτά, αλλά όλοι έχουν ένα όνειρο να συνεχίσουν σε αυτό. Οπότε αυτά τα δύο μαζί φέρουν την ανεργία στα ύψη προς τους νέους. Και ποια είναι για σένα η λύση? Η λύση πάντα οφείλεται στην παιδεία, δηλαδή όταν υπάρχει κάποιος έφηβος 15-16 χρονών στο γυμνάσιο ή στο λύκειο και προσπαθεί να δει τι θα κάνει στο μέλλον και δεν έχει κάποιο πρότυπο ή κάποιον καθηγητή ή είτε η παιδεία μέσα στα σπίτια κάνει αυτό, δυστυχώς φέρνει σε ένα σημείο όλους τους νέους, αυτοί που έχουν κάποια εργασία έτοιμη από τον πατέρα τους, κάποιο γραφείο ή κάποιο μαγαζί ή κάτι. Οπότε πάντα σε οτιδήποτε υπάρχει το σημείο έναρξης πάντα πρέπει να είναι στην παιδεία. Και δεν είναι πάντα το σχολείο, είναι και μέσα στα σπίτια μας. Δηλαδή αυτή η παιδεία που λαμβάνουμε εμείς όταν ήμασταν νέοι, βολέψου εσύ και άσε τους άλλους να πορεύονται, αυτό εκεί αρχίζει το πρόβλημα, πιστεύω. Γεια σου, εργάζεσαι? Βεβαίως. Κάνεις κάτι σχετικά με αυτό που έχεις σπουδάσει? Καμία σχέση. Ηλεκτρολόγος σπουδάζω, σε σέρβις δουλεύω τώρα για το προς το ζήν. Και πώς το βιώνεις όλο αυτό? Εντάξει, ουδέτερα τα συναισθήματα θα έλεγα. Πιστεύεις ότι η ενεργία μαστίζει τους νέους σήμερα? Έτσι και έτσι. Γιατί άμα έχεις όρεξη και μεράκι, δουλειά θα βρεις. Τώρα, οτιδήποτε. Άμα το έχεις ανάγκη και χρειάζεται η δουλειά, κάπως θα το βρεις. Ευτυχώς υπάρχει και η ανάπτυξη τεχνολογίας πάρα πολύ. Μπορείς να δουλέψεις και από κινητό, υπολογιστή, με άλλα πράγματα. Έχει πρόβλημα. Και είναι εύκολο για ένα νέο να κάνει κάτι σχετικά με αυτό που έχει σπουδάσει, ή το θεωρείς δύσκολο? Η αλήθεια είναι ότι τώρα στην Ελλάδα είναι δύσκολα τα πράγματα τη συγκεκριμένη εποχή. Γιατί σπουδάζεις, ας πούμε, ιατρική, για παράδειγμα, και μπορεί να καταλήξει να δουλεύει σερβιτόρος, delivery, επειδή οι θέσεις είναι καλυμμένες από χρόνια και δεν έχει τόσο τέτοιο. Δεν έχει πολλά ανοίγματα. Ποια είναι η λύση, πιστεύεις, για να νιώθουν και οι νέοι καλά? Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Αυτό θα ήταν καλύτερο να το βρει η κυβέρνηση. Δεν θα ήταν και θέμα να το λύσουμε εμείς. Γι' αυτό υπάρχουν κάποια άτομα, ας πούμε, σε κάποιο βήμα, για να βρουν τις λύσεις. Αλλιώς θα ήμασταν εμείς. Και τι πιστεύεις για τη μαύρη εργασία? Καλώς ή κακώς υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, αλλά άμα έχεις ανάγκη τα λεφτά θα δουλέψεις και μαύρα. Τουλάχιστον αυτή την ηλικία που είμαστε εμείς τώρα, ας πούμε εγώ που είμαι στα 22, θα δουλέψω και μαύρα, μα χρειαστεί, για να έχω
5 φράγκα στη τσέπη. Έχεις μείνει ποτέ άνεργος? Όχι. Τώρα εντάξει, τη δουλειά την κάνω. Ήτανε σεζόν. Συνεχίζω ακόμα στο μαγαζί εκεί πέρα. Αλλά δεν ήταν από θέμα ανάγκης τόσο πολύ. Γιατί έχω και από το σπίτι κάποια στήριξη. Αλλά για να έχω και μια ανεξαρτησία δική μου. Πιστεύω ότι η ενεργεία σήμερα μαστίζει τους νέους. Νομίζω ότι τις τελευταίες δεκαετίες μαστίζει τους νέους και πάμε προς το χειρότερο μάλλον. Ποια είναι η λύση για σας? Η λύση είναι όραμα, προσπάθεια, συνεχής αγώνας και ελπίδα για το μέλλον. Και για την μαύρη εργασία τι άποψη έχετε? Τη μαύρη εργασία εννοώντας την παράνομη εργασία. Καταδικασία σε κάθε περίπτωση. Πιστεύετε ότι είναι εύκολο για ένα νέο να στηρίζεται στους γονείς του? Μέχρι σε ένα σημείο ναι, αλλά από εκεί πέρα πρέπει να ανοίγει τα φτερά του, το σύντομο δυνατόν και να ανοίγει νέους ορίζοντες. Και αν είναι δύσκολο να βρει εργασία, τι κάνουν οι γονείς? Οι γονείς υποστηρίζουν όσο μπορούν και επηρεάζουν στο κατά το δυνατόν. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να αφήσουν τον νέο να διαπλάσει μόνος του τα όνειρά του και το μέλλον του, να του καθοδηγήσουν όσον αφορά τους δρόμους που θα ακολουθήσει λόγω της εμπειρίας τους, αλλά από εκεί πέρα νομίζω πρέπει να τον αφήσουν ελεύθερο να πάρει τις τελικές αποφάσεις. Γεια σου, εργάζεσαι? Όχι, κάνω πρακτική. Πιστεύεις ότι η ενεργεία μαστίζει τους νέους σήμερα? Σίγουρα, ναι. Έχεις φίλους που οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά? Νομίζω περισσότεροι εργάζονται, αλλά μάλλον δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι. Κάνουν κάτι σχετικά με αυτό που έχουν σπουδάσει? Οι περισσότεροι, αλλά όχι όλοι. Τι γνώμη έχεις εσύ για τη μαύρη εργασία? Δεν θεωρώ ότι είναι σωστή, αλλά στις μέρες μου πιστεύω ότι είναι μια εύκολη λύση. Πιστεύω ότι υπάρχει ανεργία στις μέρες μας? Βέβαια και υπάρχει. Εσείς εργάζεστε? Εργάζομαι, ναι, αλλά ξέρω πολλούς οι οποίοι ψάχνουν δουλειά και δύσκολα βρίσκουν. Και αυτές που βρίσκουν είναι κακοπληρωμένες και με πολύ κακές συνθήκες. Πιστεύετε ότι πόσο εύκολο είναι για ένα νέο, ενώ έχει κάνει τις σπουδές του, μετά να μην βρίσκει δουλειά πάνω σε αυτό που κάνει? Είναι το δυσκολότερο πράγμα, γιατί εκεί που πάει να ανοίξει τα φτερά σου, κόβονται απότομα. Και ποια είναι η λύση για εσάς? Λύση είναι να αλλάξει η πολιτική, όχι κατά ανάγκη της κυβέρνησης, γενικά η πολιτική που βλέπουμε τα πράγματα. Και τι άποψη έχετε για τη μαύρη εργασία? Η μαύρη εργασία, βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Κάνετε κάτι σχετικά με αυτό που έχετε σπουδάσει? Ναι. Ήταν εύκολο για εσάς να βρείτε δουλειά ή όχι? Όχι καθόλου. Και πώς το αντιμετωπίσατε όλο αυτό? Προσπάθησα να πάρω όσες περισσότερες πιστοποιήσεις μπορούσα και να μπω σε προγράμματα που θα με οθούσαν σε αυτό το πεδίο. Πόσο εύκολο είναι για ένα νέο να έχει κάνει όνειρα στην ουσία να μην δουλεύει πάνω σε αυτό που έχει σπουδάσει ή να μην δουλεύει καθόλου και να το συντηρούν οι γονείς του? Ειδικά αν το έχει σπουδάσει, είναι πολύ δύσκολο γιατί έχει φάει πόσο χρόνο στο σχολείο, μετά πόσο χρόνο στη σχολή και σου βγαίνει το. Να πει γιατί. Έχω κάνει τόση προσπάθεια. Είναι κρίμα. Σαν οι περισσότεροι φίλοι σου εργάζονται ή όχι? Ναι. Όχι όμως πάνω σε αυτό που έχω σπουδάσει. Και πώς το βιώνουν όλο αυτό? Δύσκολα προσπαθούν να κάνουν δουλειά στο ποδαριού, είτε κάπου στην εστίαση που είναι πιο εύκολο. Και κυρίως διαλέγουν κάτι διαφορετικό με αυτό που έχουν σπουδάσει. Γιατί ξεκινάνε να δουλεύουν σε μια δουλειά από τα 18 ή τα 25 και μετά περνάει ο καιρός. Οπότε πάλι δύσκολα θα ενταχθεί σε αυτό. Συνεχίζουν όμως έτσι να ονειρεύονται για τη ζωή ή έχουν απογοητευτεί? Τι πιστεύεις? Ειδικά με την κρίση αυτή τη στιγμή σίγουρα έχουν απογοητευτεί, αλλά τα νέα παιδιά πιστεύω στην ηλικία μου προσπαθούν. Το μήνυμα που θα έδινε εσείς στους νέους που αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται ή δουλεύουν κάπου άσχετα με αυτό που έχουν σπουδάσει, ποιο θα ήτανε? Δεν πειράζει που είναι έτσι ο κόσμος, κάπου θα βουλευτούμε όλοι και όλοι θα κάνουμε τη ζωή μας. Η ανεργία προκαλεί ποικίλες άλλες παθογένειες με πρώτιστο το θέμα του βιοπορισμού. Ο Αντώνης Καλόγυρος σκιαγραφεί το πρόβλημα και βοηθάει να εντοπίσουμε τις αιτίες της ανεργίας των νέων. Αντώνη, ανεργία. Ένα σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα που επηρεάζει πάρα πολύ τους νέους σήμερα. Τα στοιχεία, τι αναφέρουν? Νίκο, όντως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ιδίως στα μνημονιακά χρόνια, με την υπογραφή των πρώτων μνημονίων το 2010. Τα αποτελέσματα δυστυχώς δεν είναι καλά.
Γενικά από το 2008 που ξεκίνησε η οικονομική ύφεση μέχρι το 2013, τα πρώτα τρία δηλαδή μνημονιακά χρόνια, είχαμε 900.000 θέσεων εργασίες απώλεια, θέσεις εργασίες που απολέσαμε. Επίσης από την άλλη πλευρά έχουμε καταγραφή του ΑΕΠ και τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2020 κατά μείον 28%. Είμαστε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απολέσαμε 28% από το ΑΕΠ. Δεν έχει συμβεί σε καμία άλλη χώρα πλην χωρών που ενεπλάκησαν σε πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι. Αυτό σημαίνει λοιπόν συρρήκνωση του ΑΕΠ, σημαίνει κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σημαίνει συρρήκνωση του εμπορίου. Τώρα, όσον αφορά τους νέους, το ποσοστό ανεργίας των νέων ανήλθε στο 34%, με το μέσο ευρωπαϊκό όριο να είναι στο 17%. Και τον αντίστοιχο μέσο όρο των βορειοευρωπαϊκών χωρών και της Γερμανίας να είναι μόνο στο 10%. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε και την εσωτερική μετανάστευση, που ξεκίνησε γύρω στο 2012. Μέχρι το 2013 είχαμε 223.000 νέα παιδιά, έως μεσήλικες δηλαδή, που μετανάστευσαν στο εξωτερικό, και μέχρι τα τέλη του 2019 υπολογίζονται σε 650.000. Θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι για κάθε νέο παιδί που φεύγει στο εξωτερικό, το ελληνικό κράτος, ο Έλληνας φορολογούμενος, έχει επενδύσει από 70.000 έως 120.000 ευρώ. Σκέψου, βρεφονηπιακό σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό. Είναι ένα ανθρώπινο δυναμικό, μοναδικό σε παραγωγικότητα και φαντάζομαι ότι είναι και η ηλικία πολυπαραγωγική. Τώρα, τι έφταιξε και έγιναν όλα αυτά. Σίγουρα είπαμε η οικονομική ύφεση και η συρρήκνωση και η μη ορθή πολιτική πάνω σε θέματα έτσι, οικονομικά στην πατρίδα μας, το υψηλό μας χρέος κτλ. Που είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό. Το άρθρο 22 του Συντάγματος επιβάλλει ότι η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να μεριμνά για την εξύψωση, την υλική, την ηθική και την πνευματική του απασχολούμενου και του εργαζόμενου, καθώς επίσης και να μεριμνά για την δημιουργία θέσεων εργασίας, ούτως ώστε να απορροφάται το ανθρώπινο δυναμικό. Για να δείξουμε την τραγικότητα της καταστάσεως, το ποσοστό των νέων ανέργων μεταξύ του 2008 και του 2013 έφτασε στις ηλικίες από 17 ετών έως 25 στο 61%. Με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό να είναι κάτω από 50. Δικαιολογούνται αυτά τα χαμηλά ποσοστά στην Ελλάδα? Είμαστε όντως ένα αδύναμο οικονομικό κράτος? Πολλοί αρχοντές μας έχουν κάνει δημόσιες δηλώσεις που λένε ακριβώς αυτό, ότι η Ελλάδα μας είναι μία ψωροκόστενα, είναι μία μικρή χώρα χωρίς δυνατότητες. Το 1948-49, όταν τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος, η δημόσια συζήτηση, η οποία εκφραζόταν και με άρθρα επιστημονικά, τόσο σε επιστημονικά περιοδικά όσο και σε εφημερίδες, ήταν πώς θα γίνει η ανασυγκρότηση Ελλάδος. Η Ελλάδα μας έχει βιομηχανικά ορυκτά, ας πούμε, έχουμε βοξίτη, αλουμίνιο, έχουμε ζεόλιθους, έχουμε γύψο, ανιδρίτη, συνολικής αξίας βεβαιωμένα από θέματα αυτή τη στιγμή, άνω των 70 δισεκατομμύριων. Έχουμε ενεργειακά ορυκτά, έχουμε ουράνιο στο παρανήσι της Δράμας, έχουμε λιγνίτες. Να λοιπόν πώς στρατηγικά πλεονεκτήματα που έχει η Ελλάδα μας, όπως το ορεινό ανάκλυφό της ή το παιδινό ανάκλυφό της με τον κάμπο της Θεσσαλίας, όπως τα ύδατά της, τα οποία είμαστε οι πρώτοι μαζί με τη Φιλανδία σε ύδατα, σε υδρενέργεια δηλαδή, στην Ευρώπη, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ούτως ώστε να φέρουμε, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Σήμερα, για κάθε ένα ευρώ που παράγεται στη γεωργία μας, τα 90 λεπτά πηγαίνουν στο εξωτερικό. Τι σημαίνει αυτά? Ότι οι σπόροι έρχονται από το εξωτερικό, τα σκίαστρα έρχονται από το εξωτερικό, τα θερμοκήπια τα εισάγουμε από το εξωτερικό, φυτοφάρμακα από το εξωτερικό. Κάνουμε κάτι λάθος. Όποτε λοιπόν σκεφτόμαστε με σοφροσύνη και εκμεταλλευόμαστε προς το συμφέρον όλων κάτι που μας δίνει έτσι κέρδος, η οικονομική ανάπτυξη κτλ., τότε έχουμε και εθνικές επιτυχίες. Φαντάσου λοιπόν τι θέσεις εργασίες μπορούν να υπάρξουν αν γίνει επαναβιομηχανοποίηση της χώρας και αν καλλιεργήσουμε τις εκτάσεις που δεν καλλιεργούμε, αν εκμεταλλευτούμε τα στρατηγικά μας πλεονεκτήματα, τα οποία είναι το εύκρατο κλίμα, είναι ότι έχουμε πάρα πολλά ύδατα και υδρενέργεια, επομένως την ηλεκτροφόρα βιομηχανία μας μπορούμε να δώσουμε ενέργεια πολύ φθηνά, και την κτηνοτροφία μας. Τι πρέπει να αλλάξουμε στην οτροπία μας για να φτάσουμε σε αυτές τις λύσεις?
οι κοινωνίες μεταξύ τους και άρα οι οικονομίες είναι ανταγωνιστικές. Ο άνθρωπος είναι μεταπτωτικός. Άρα το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να βάζουμε φίλτρα στις διρεκτίβες που έρχονται απ' έξω. Μπορούμε να συμμετάσχουμε σε διάφορους θεσμούς, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται κάποια άλλη οικονομική ένωση, αλλά όχι άκρητα. Ο Ιωάννης ο Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος και Ρωμιός, έλεγε ότι ο φιλίκος των ξένων εστί προδότης. Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Όχι άκρητα σε θεσμούς. Πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα την πατρίδα μας. Ναι σε συνεργασίες, αλλά όχι σε διρεκτίβες. Το κυριότερο όμως και πριν από αυτό είναι να αλλάξουμε την οτροπία μας. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι για να πετύχουμε και οικονομικά και κοινωνικά, θα πρέπει να ακολουθήσουμε το πρότυπο των Αγίων μας και των Ηρώων μας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να γίνουμε φιλόθεοι, φιλοπάτριδες, φιλότιμοι, φιλάνθρωποι, φιλοδίκαιοι. Όταν γίνει αυτό, πραγματικά και έχουμε αύξηση της παραγωγής μας και του οικονομικού πλούτου, θα είναι προς όφελος. Άρα, το μήνυμα που θα θέλαμε να πούμε στους νέους μας είναι πως για να έχουν ένα μέλλον αύριο, θα πρέπει να γυρίσουν το βλέμμα τους πίσω στις ηθικές παραδόσεις και αξίες μας. Αυτό είναι αλήθεια και είναι μία νομοτέλεια. Η ίδια ιστορία μας διδάσκει, όταν φερθήκαμε πάντα και ως ηγέτες και ως λαός με σοφροσύνη, με αισιοδοξία, με ρεαλισμό και με φιλανθρωπία, πάντοτε ξεπεράσαμε τις δυσκολίες και μπορέσαμε και πετύχαμε θετικά αποτελέσματα τόσο στον κοινωνικό όσο και στον οικονομικό τομέα. Είναι μία νομοτέλεια ότι έχουμε φτάσει στο ναδύρ της παρακμής μας και επομένως ελπίζουμε ότι από αυτόν τον κύκλο της ύφεσης που έχουμε μπει, που είμαστε στον πάτο τώρα τον κοινωνικό και οικονομικό, πολύ σύντομα, κυρίως τα νέα παιδιά, θα έχουν τη δυνατότητα με μία σοφρονούσα ηγεσία να προχωρήσουν και να δημιουργήσουν όπως αυτό έγινε λίγα χρόνια πριν. Φαντάσου ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσον αφορά τις υποδομές και την απώλεια του ανθρώπινου δυναμικού με πάνω από 600.000 νεκρούς, ήταν καταστροφικό γενικά. Και όμως ανακάμψαμε. Και πολύ γρήγορα, ενώ είχαμε και τον εμφύλιο μεταξύ μας, ενώ τα άλλα κράτη της Ευρώπης δεν τον είχαν, από το 1950 μέχρι το 1975 καταγράψαμε ένα οικονομικό θαύμα. Τα πάντα είναι εφικτά, αρκεί να θέλουμε και να το επιλέξουμε. Συναντήσαμε τη Δέσποινα Μανδέλη, μία νέα κοπέλα που βιώνει τις συνέπειες της ενεργείας καθημερινά. Γεια σου Δέσποινα. Γεια σου Μαρία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα είσαι μαζί μας εδώ. Μην ευχαριστήσει. Θέλουμε να μάθουμε την ιστορία σου και να μας πεις και την εμπειρία σου όσον αφορά το κομμάτι της ανεργίας. Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση αν εσύ έχεις σπουδάσει κάτι. Ωραία. Οι πρώτες μου σπουδές είναι κοινωνιολογίας. Θεωρητική είναι και η δεύτερη σπουδή που κάνω αυτή την περίοδο. Είμαι στο τελευταίο έτος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Οπότε, ας πούμε, είναι και μια προσωπική αναζήτηση στο τι ακριβώς στόχευα και πού ήθελα να εργαστώ, κάτι που το αντιμετωπίζεις στην ανεργία, νομίζω. Όταν τελείωσες και τώρα έχουμε μπροστά μας μια κοινωνιολόγο. Δουλεύεις σε αυτό το κομμάτι πάνω? Δυστυχώς όχι. Γιατί λέω δυστυχώς, γιατί είναι και ένα πεδίο που δεν είδα ποτέ ότι είναι ανεπτυγμένο σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Εντάξει, είναι μια επιστήμη που αφορά καθαρά είτε τις δομές είτε τον άνθρωπο μέσα στις δομές και πώς έτσι αναπτύσσεται η προσωπικότητα στο σύνολο, σαν μάζα ενδεχομένως, μπορούμε να πούμε. Και αυτό που με απασχόλησε, ας πούμε, ήταν όχι τόσο η κοινωνική στατιστική που να πρόσφατα, ας πούμε, είχε γίνει η απογραφή του πληθυσμού, να είναι κάτι πιο κοντινό ίσως στα πεδία που μπορείς να ασχοληθείς και να εργαστείς. Αλλά περισσότερο με ενδιαφέρει η ποιοτική. Οπότε αυτό δεν είναι ανεπτυγμένο σε αυτή τη χώρα και δεν μπορούσα. Οπότε πάντα το μυαλό μου σκεφτόταν εξωτερικό, να φανταστείς, ότι μόνο εκεί θα μπορέσω να απασχοληθώ και πουθενά αλλού. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν περνάμε οι περισσότεροι από μια διαδρομή που λέει είναι αυτό που επιλέγω, αυτό που θα μου εξασφαλίσει εργασία. Είναι αυτό που πραγματικά είναι όλα όσα έχω εγώ ως ποιότητες, ως άνθρωπος, εκεί να απασχοληθώ.
Και αν δεν είμαι τόσο συνειδητοποιημένος από την αρχή, σίγουρα περνάω από μια διαδρομή μεγάλη, γιατί δεν μου το καλλιεργεί κιόλας μέσα το σχολείο αυτό τόσο. Η λύση λοιπόν για σένα ποια είναι, σε αυτή την ανισορροπία που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που επιλέγουν τα παιδιά να κάνουν και στην ζήτηση που έχει η αγορά? Να σου το πω και έτσι, η λύση είναι λίγο ανατρεπτική, θα έλεγα. Γιατί? Μας αρέσουν οι ανατροπές. Σωστά. Λοιπόν, να σου πω, θεωρώ ότι πρώτα το περιβάλλον του παιδιού, άρα του μελλοντικά εργαζόμενου, και δεύτερον και το σχολείο, και να μην το πάμε, οι κυβερνήσεις, τα κράτη, ξέρω εγώ όλα αυτά, έτσι, ας το πάρουμε λίγο σε πιο ταπεινό έτσι, πλαίσιο, είναι να βρει πού το παιδί έχει πραγματικά ταλέντο. Τα όνειρα για ένα νέο άνθρωπο και για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, έτσι, είναι μια καλή τροφοδοσία μέσα στην ψυχή του. Να σου το πω έτσι, ότι οραματίζομαι να κάνω αυτό. Σίγουρα θέλει να έχει μια επανατροφοδότηση, ας πούμε, σε αυτό το όνειρο με ρεαλιστικές συνθήκες. Ακριβώς, ναι. Έτσι. Οπότε, να μην σταματάει να έχει αυτά τα όνειρα, κατά τη γνώμη μου, και σίγουρα να τα κυνηγάει, όχι με όποιο κόστος, με ρεαλιστικές βάσεις. Δηλαδή, ωραία, βρήκα αυτό το εμπόδιο, δεν πειράζει, συνεχίζω τον αγώνα μου, γιατί έχω να δημιουργήσω όσο δημιουργεί ο άνθρωπος, εντάξει, έχω να κάνω κάτι και αυτό που έχω να κάνω και να προσφέρω στην κοινωνία μπορεί να είναι από οποιοδήποτε πόστο αρχικά μέχρι να κατακτήσω αυτό το συγκεκριμένο που θέλω. Που θέλω. Τι σε κάνεις να λες αυτό το «δεν πειράζει» αφού μας το είπες ότι εσύ μας το έφερες, δηλαδή ναι, το «δεν πειράζει» εδώ. Ναι, σωστά. Λοιπόν, αυτό το «δεν πειράζει» είναι η επανεκκίνηση συνεχής που κάνουμε όταν μηδενίζουμε για λίγο στην πνευματική ζωή που δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Αν μου επιτρέπεις να χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο κομμάτι ο άνθρωπος να βλέπει τον εαυτό του ως άνθρωπο και να έχει σίγουρα και την θέαση ότι κάνω κάτι και εύχομαι να είναι και θέλημα Θεού. Συγχώραμε τώρα, έτσι μιλάω. Εσύ το έχεις ακολουθήσει αυτό? Ναι. Περίοδο δηλαδή που δυσκολεύτηκες? Ναι. Όταν είπα «δεν πειράζει» ήταν εκείνη η στιγμή που είπα ότι ωραία, δεν είναι η κοινωνιολογία, τι είναι. Και επειδή περνάει ακριβώς αυτές, είπαμε πριν σου πω για διαδρομές της ψυχής, έτσι. Επειδή έκανα αυτή την εσωτερική διαδρομή μέσα μου και επειδή συνέχεια, εντάξει, το συζητούσα πρωτίστως με πνευματικό και δευτερευόντως με τους φίλους, γιατί είχαν τις ίδιες ανησυχίες ενδεχομένως, ήταν σε άλλη φάση, έτσι. Εκεί πάνω ανακάλυψα, να το πω έτσι, μέσα στην ψυχή μου ότι αγαπάω τον άνθρωπο, το έχω πει ας πούμε. Αγαπάω τα παιδιά, αγαπάω και το Θεό. Οπότε μήπως είναι κάτι άλλο. Και πραγματικά είδα ότι ήταν μια κλίση, ας το πω έτσι, να πω θεολογική. Να πας σε αυτή τη σχολή, ναι, που θέλεις μετά. Να... Άρα με τη βοήθεια του Θεού εσύ οδηγήθηκε σε αυτό που πραγματικά θέλει η καρδιά σου. Θεωρώ ότι όχι απλά βοήθησε, είναι, ξέρεις, σε εκείνο το σημείο μηδέν που λες τι θα κάνω και δεν φτάνεις σε απελπισία, γιατί στην ανεργία είναι σκληρή η ψυχολογία του ανθρώπου, ακριβώς, έτσι. Αυτό που είπαμε. Οπότε σε αυτό το σημείο μηδέν, ας πούμε το οριακό, επαναπροσδιορίζεις τα πράγματα, τα βάζεις κάτω και λες να, αυτό είναι. Πάντα μεγάλωνα σε ένα περιβάλλον που αγαπούσαν τον άνθρωπο. Το πήρα αυτό μέσα μου. Λέω, θα το συνεχίσω. Από την οικογένεια, λοιπόν. Έτσι, από την οικογένεια. Μετά, είναι ευαίσθητη, ας πούμε, η περίοδος της εφηβείας. Εμένα έγινε λίγο πιο ευαίσθητη λόγω ενός προσωπικού συνταρακτικού γεγονότος, λόγω του θανάτου της μητέρας μου. Πάνω εκεί λες, τι είναι η ζωή πραγματικά, ας πούμε. Και αρχίζεις και λες, θέλω κάτι παραπάνω να ψάξω. Επειδή βλέπεις συνεχώς το χέρι του Θεού στη ζωή σου και όχι απλά το χέρι του, όλη του την παρέμβαση στη ζωή σου, την διακριτική, έτσι, που σέβεται την ελευθερία σου παρέμβαση, λες, ωραία Θεέ μου, τι άλλο, και εντάξει, βάζεις και την προσευχή, βάζεις όλο τον αγώνα στο προσωπικό, αρχίζεις και βλέπεις όντως, σου είπα, τις συνθήκες, αυτό που ονόμασα πριν σε ρεαλιστικές συνθήκες, ήταν ακριβώς αυτό, να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα όπως έχει. Να δεις κατάματα αυτήν την αλήθεια ότι είναι σκληρή ανεργία, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρίσκω εύκολα δουλειά. Και βάζεις λοιπόν μέσα και τα ταλέντα,
που λες, μα έχω αυτό, αυτό που μου έδωσε ο Θεός, έχω και αυτά. Οπότε τα συνδέεις και κάνεις μία, παίρνεις απόφαση ότι ναι, εδώ, αυτό θα είναι το επόμενό μου βήμα, για να μην μείνω στάσιμος, γιατί δεν θέλω να είμαι στάσιμος. Επαγγελματικά. Πιο πριν, λοιπόν, δεν σταμάτησα να ψάχνω, έτσι. Δηλαδή, η πρώτη μου δουλειά, ας πούμε, που δεν έχει σχέση καμία με την κοινωνιολογία, ήταν να είμαι ταμείας σε ένα μεγάλο, ας πούμε, μαγαζί παιχνιδιών, ωραία. Κυκλοφόρησα στην αγορά, ήταν εποχιακή η ζήτηση υπαλλήλων. Λέω, αν σκέφτεστε να πάρετε υπαλλήλους, παρακαλώ πολύ, ειδοποιήστε με, λέει, ναι, γράψτε μας τα στοιχεία. Αλλά έχουμε πάρει. Και ήμουνα σε μια φάση, λέω, όχι, το πρώτο μου βήμα και πάλι κάτι... Πάλι πόρτα κλειστή. Πάλι πόρτα κλειστή. Όμως, επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, μάλλον δεν πεθαίνει και ποτέ, να σου πω την αλήθεια, την ώρα που γύρισα σπίτι, την επόμενη μέρα, το ίδιο βράδυ, δεν θυμάμαι, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν, ναι, θέλουμε κοπέλα. Δηλαδή δεν σταμάτησα και να ελπίζω, να σου πω την αλήθεια. Όσο και αν ήταν σκληρότατη, έπρεπε να ψάξω άλλες δουλειές. Δεν απελπίστηκες δηλαδή. Δηλαδή η απελπισία είναι το τελευταίο, το πιο έσχατο κομμάτι, ότι δεν έχεις ελπίδα για τίποτα, δεν θα βρεις δουλειά. Όχι. Είσαι, παίζεις μέσα σε αυτό το πεδίο ελπίδα, απελπισία και λες, όχι, θα κάνω το βήμα να ενεργοποιηθώ, να δραστηριοποιηθώ, να ψάξω, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λίγα λεφτά αρχικά. Δεν θα μπορώ να επιβιώσω μόνη μου, θα αναστείλω ενδεχομένως το όνειρο για μια οικογένεια, για μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία πάνω σε αυτό που ονειρευόμουν. Τέλος πάντων, ας το προσπαθήσω και έχει ο Θεός. Δεν είναι αδιάσπαστη η ψυχή από το σώμα σου. Πρέπει να μάθεις ότι σε κάθε μάχη δεν είναι να βγεις νικητής, είναι να μάθεις από τη μάχη. Έτσι και οι μάχες που δίνουμε με την ανεργία, εν προκειμένου, αφού έτσι γι' αυτό συζητάμε, έχουν να κάνουν με πολύ και με άλλες διαστάσεις πέρα από αυτές που αντικειμενικά, κοινωνιολογικά, οικονομολογικά, οικονομικά, ξέρω εγώ, όλες τις προεκτάσεις που μπορούμε να δούμε στην ανεργία. Είναι κάτι ακόμη παραπάνω. Έτσι. Άρα και αυτή τη δυσκολία σου που τώρα, αν μας ακούει κάποιος νέος ότι θα με συντηρεί ένας ο γονέας μου, πάλι μέσα από αυτό εσύ βρήκες την αρετή και το γύρισες στο θετικό. Δεν είναι ότι βρίσκεις την αρετή, βρίσκεις αυτό που με το οποίο είσαι φτιαγμένος. Το ανώτερο ίσως. Ναι, βρίσκεις κάτι για το οποίο είσαι φτιαγμένος. Είσαι φτιαγμένος να είσαι άνθρωπος που να μην πέφτει, να το πούμε έτσι. Ενώ πέσαμε κάποια στιγμή ως άνθρωποι, και βάζουμε εδώ τις θεολογικές γνώσεις, γιατί είπαμε όλα είναι χρήσιμα. Είναι όλα μέσα σε αυτό. Έτσι. Αυτό είσαι εσύ. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, λέω, ωραία. Μία φορά πέφτω, μία φορά σηκώνομαι, δύο φορές πέφτω, τρεις φορές σηκώνομαι. Θα δώσω μία μάχη μέσα μου και θα πω ότι αυτό που με έφτιαξες, Θεέ μου, που είναι αυτό, αυτό, το οτιδήποτε, το ψάχνουμε, έτσι. Δεν μένουμε να μην ψάχνουμε τον εαυτό μας. Και στην ανεργία ψάχνεσαι πολύ. Λοιπόν, αυτό που ψάχνουμε τον εαυτό μας, λέμε, ναι, Θεέ μου, αφού με έφτιαξες έτσι, εγώ θα δώσω τις μάχες μου, θα μάθω από αυτές τις ήττες μου, από τις πόρτες που θα κλείσουνε, από τις άλλες πόρτες που θα ανοίξουνε. Άνοιξέ μου, αν είναι το θέλημά σου, αυτή την πόρτα, έτσι, πρέπει αφήνεσαι. Αφήνεσαι. Και επειδή λίγο πιο δυνατά το ζω στη δεύτερη μου σχολή αυτό, δηλαδή εκεί που κλείναν στην πρώτη σχολή, εδώ ανοίγουν οι πόρτες και είναι κάποιοι πολύ, ας πούμε, όχι σεβάσμοι, δεν θέλω να πω καν αυτό, καλοί καθηγητές αυτή τη σχολή, δόξα τω Θεώ υπάρχουν έστω ακόμα λίγοι καθηγητές. Αισιόδοξα. Ναι, ναι, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θέλουν να πούνε ότι είσαι η νέα γενιά, να σου ανοίξω το δρόμο, παιδί μου, ας πούμε, γιατί βλέπω το θέλεις. Αλλά θέλει και αυτό. Δηλαδή θέλει και τη θέληση και την επιθυμία σου να την κατευθύνεις αυτό, έτσι. Μεγάλωσα με το να αγαπάω το Θεό, να αγαπάω και αυτή την πατρίδα, να το πω έτσι. Και λέω ότι αν είναι κάτι να προσφέρω, θα το προσφέρω στον τόπο μου. Θα πάρω μεν εργαλεία, ίσως γνώσεις από εκεί και θα γυρίσω. Δεν θέλω. Και έλεγα, θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό για αυτά τα λίγα χρόνια για τις περαιτέρω σπουδές μου. Επειδή λοιπόν γινόντουσαν παράλληλα όλα αυτά που σου είπα προηγουμένως, λέω, καλύτερα να μην φύγω, να δω τι θα γίνει εδώ,
με τις δυσκολίες, με τις αντικσότητες, με την υψηλή ανεργία των νέων, με οτιδήποτε. Έβαλα δηλαδή αυτή την αγάπη μου για την Ελλάδα και έβαλα και την αγάπη μου και για το Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχόμαστε τα καλύτερα για σένα. Εντάξει, εύχομαι κι εγώ. Είναι ένας δρόμος πολύ μακρύς. Εντάξει, αν βέβαια ο στόχος είναι η αγιότητα για όλους τους ανθρώπους, σίγουρα περνάει και από τις διαδρομές που κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Μα πρέπει να παλέψεις. Έχεις να κάνεις, είπαμε, με κάτι που ναι, μεν νομίζεις ότι σε υπερβαίνει, αλλά είναι να το περάσεις μέσα. Να περάσεις μέσα από αυτό, να γνωρίσεις καλύτερα και τον εαυτό σου, αν δεν τον είχες ήδη γνωρίσει, και να πεις ναι, κατευθύνομαι σε αυτό που θέλω να εργαστώ, σε αυτό το τομέα που θέλω να απασχοληθώ, να προσφέρω, γιατί προσφέρεις από όπου και να είσαι. Μην ντρεπόμαστε για την εργασία όποια και αν είναι, αλήθεια. Ακριβώς, ναι. Η ηθοποιός Καλλιόπη Ταχτσιόγλου έχει τραβηχτεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Άνθρωπος χαμηλών τόνων, έχει επιλέξει να μην κάνει δημόσιες εμφανίσεις. Δεν διαθέτει καν social media. Αν και μέχρι σήμερα, οι ατάκες της ως Ρωσίδα οικιακή βοηθός της Ντένις Μαρκορά είναι viral. Καλησπέρα Καλλιόπη. Γεια σου Μαρία. Ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας εδώ, στην εκπομπή. Συγνωρίζουμε τόσο από τις θεατρικές σου παραστάσεις, όσο και από τις τηλεοπτικές σειρές. Αλλά θέλουμε σήμερα να γνωρίσουμε την Καλλιόπη. Ποια είναι η Καλλιόπη πίσω από τις κάμερες. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τη δική σου ιστορία. Και ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στο να γίνεις ηθοποιός. Α, τι να πω τώρα. Με ευνηδίασες. Όταν κάνει κανείς μια δουλειά, μάλλον η δουλειά τον καλεί, η τέχνη του, τον καλεί, είναι κλίση. Το έχεις νιώσει από όταν ήσουν Όχι, μικρή. 17 χρονών το κατάλαβα. Πώς το κατάλαβες? Εντελώς ξαφνικά, εν πάση περιπτώσει, είπα μια μέρα εγώ θα γίνω ηθοποιός. Χωρίς κάποια φόρμη, έτσι. Και αυτή η πορεία μετά πώς συνεχίστηκε? Άνοιξε ο δρόμος ή αντιμετώπισες δυσκολίες? Όχι, δεν αντιμετώπισα δυσκολίες. Ήταν άλλωστε και άλλες εποχές τότε, γιατί εγώ είμαι και λίγο αρχαία. Ήταν πιο βατά τα πράγματα, πιο κανονικά. Δηλαδή, υπήρχε ο βασικός μισθός, υπήρχε κλιμάκωση αναλόγως με τα χρόνια δουλειάς, υπήρχε... δεν υπήρχε ανεργία. Εμείς πάντα, δηλαδή, με την ανεργία είμαστε εξοικειωμένοι, υπό την έννοια ότι εργαζόμαστε 6 μήνες το χειμώνα και 3 μήνες το καλοκαίρι. Πάντα είμαστε με απόλυση που ψάχνουμε για δουλειά και αν τη βρούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού θα είσαι φέτος, δεν ξέρω, θα δω, κάτι μου είπανε, ξεκινάει μια δουλειά, σταματάει, δεν πάει καλά, κατεβαίνει, δεν σε πληρώνει, ξέρω εγώ αυτός, γιατί δεν βγαίνει. Έχουμε πολλά τέτοια πρόβλεπτα. Οπότε το έχεις συνηθίσει σε όλο αυτό, αλλά... Ακούγεται σαν μια ανισορροπία, δηλαδή πόσο ήρεμος μπορεί ένας άνθρωπος όταν δεν ξέρει αν θα δουλέψει, όταν δεν ξέρει αν θα πληρωθεί, όταν υπάρχει αυτή η μεγάλη απόσταση που λες ανάμεσα στις παραστάσεις, στα έργα. Δεν μου θυμίζει τον παπά μου. Και σου έλεγα εγώ, δουλειά είναι αυτή που βρήκες. Πήγαινε κάπου να δουλεύεις, να παίρνεις κάθε μήνα το μισθό σου, να πάρεις τα ένσημά σου. Εγώ γελούσα, γιατί δεν με συγκινούσαν αυτά καθόλου. Ακολουθούσες δηλαδή, εσύ, συνέχιζες να ακολουθείς αυτό που θέλεις. Αυτή η ασφάλεια που τον πατέρα μου το θεωρούσε ότι είναι αναγκαία, εγώ δεν την αψηφούσα. Και την αψηφώ ακόμα. Και όταν υπάρχουν τα κενά που ανέφερες, πώς θα αντιμετωπίζεις όλο αυτό? Όταν δεν ξέρεις πόσο καιρό θα κρατήσει όλο αυτό, πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος? Πάντα βάζουμε κάτι στην άκρη από τη δουλειά που κάνουμε το χειμώνα, μήπως το καλοκαίρι δεν δουλέψουμε, μήπως και μπορέσουμε να κάνουμε και κανένα σεμινάριο αφού δεν θα δουλέψουμε ή να πάμε να κάνουμε και κανένα μπάνιο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Υπάρχει μια πρόβλεψη δηλαδή. Ναι, ναι. Από τη μεριά σας. Όποιος έχει τα γένια έχει και τα τένια. Το μετάνιωσες που ακολούθησε αυτή την πορεία? Ήταν μια πορεία με... Περισσότερες χαρές ή περισσότερες δυσκολίες? Πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολύ μεγάλες χαρές.
πάρα πολύ μεγάλη χαρά, δημιουργικότητα, αναστάτωση, αντιμετώπιση, δηλαδή κάθε φορά ξεπερνούσα τα όρια, έβρισκα τα όρια μου και εκεί που νόμιζα ότι θα στρελαθώ, θα σκάσω, εκεί έβλεπα ότι έχει κι άλλα όρια, κι άλλα όρια. Είναι παιδεία το θέατρο. Δοκιμασίες. Είναι δοκιμασία. Δοκιμασίες. Ναι. Τώρα αυτή την περίοδο εξακολουθείς να εργάζεσαι στο θέατρο. Είχαμε μία εταιρεία τα τελευταία χρόνια. 3 χρόνια δηλαδή την κρατήσαμε, δεν μπορέσαμε παραπάνω. Εννοείται θεατρική, μη κερδοσκοπική. Και την κλείσαμε. Γιατί με τα μνημόνια, με την υποψία, μας υποψιάζεται το κράτος, ότι είμαστε φοροφυγάδες. Και γι' αυτό εκτός από αυτά που δίναμε κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο το ΦΠΑ, και εκτός από τη φορολογική δήλωση που κάναμε, μας λένε να δώσετε και ένα χιλιάρικο, γιατί είστε φοροφυγάδες προφανώς. Και αναγκαστήκαμε και την κλείσαμε, διότι εμείς ήμασταν με δυσκολία, τέλος πάντων, να πληρώσουμε τους συντελεστές και τους ηθοποιούς μας και τα λοιπά. Είχαμε τα άλλα τα τευτέρια του ελεύθερου επαγγελματία. Οι περισσότεροι ηθοποιοί αμφιβάλλουν αν έχει κανένας τώρα πια. Τα κλείσαμε κι αυτά. Και πώς επιβιώνετε εσείς όλα αυτά τα χρόνια? Εντάξει, έχει, που... ο Θεός, έχει ο Θεός. Άνεργη είμαι στη δουλειά μου, αλλά άεργη δεν είμαι. Πολύ ωραία. Ωραίο μήνυμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολλοί οι νέοι που δυσκολεύονται είτε να βρουν δουλειά είτε να εργαστούν πάνω σε αυτό το κομμάτι, οπότε δεν τους είναι εύκολο. Τώρα, αν ερχόταν κάποιος νέος και σε ρωτούσε, Καλλιόπη, εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός, τι θα του έλεγες? Θα του έλεγα γιατί. Γιατί είναι αυτό που αγαπάει? Αναλόγως από την απάντηση που θα μου έδινε, άμα το έβγαινε από την καρδιά του, θα του έλεγα προχώρα και μη φοβάσαι τίποτα. Και όλη αυτή η ενεργεία που μαστίζει τους ηθοποιούς? Αυτό τον καιρό έχω βαφτίσει ένα κοριτσάκι. Το Λάδι. Έγινε ηθοποιός, σαν την Ονάτης. Η Δανάη Αρσενία μου. Και θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό. Είναι πολύ άσχημες εποχές. Τώρα, αυτά τα τελευταία... Καλά και παραπάνω ίσως, αλλά δεν φαίνονταν τόσο. Εμείς είχαμε μία σειρά, είχαμε μία τάξη. Ξέραμε το χειμώνα θα πάμε να δούμε αυτή την παράσταση, μια μέρα που θα μπορούμε, θα κάνουμε μια μέρα για τους ηθοποιούς, για να μπορέσουμε να πάμε. Δευτέρα ήταν η αργία μας, δουλεύαμε κάθε μέρα, Σαββάτο Κυριακή από 2 παραστάσεις. Πληρωνόμασταν το μισθό μας κάθε 10 ή 15 μέρες. Είχαμε μια σειρά. Ξέραμε να λέμε όχι. Ξέραμε να μαλώνουμε και να μην τρέχει τίποτα. Μιλήσαμε για την ενεργία, μιλήσαμε για νέους που άλλο επιθυμούσαν και άλλο κάνουν τώρα. Όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, τόσο με τον κορονοϊό όσο και οι τερονές δυσκολίες, πώς μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος? Από πού θα αντλήσει αυτή τη δύναμη να συνεχίσει έτσι, να έχει αυτή τη λαχτάρα για τη ζωή? Τώρα, μόνο στροφή, δηλαδή τη σχέση με τον εαυτό μας να μην χάσουμε. Με το νου μας. Να μην χάσουμε το νου μας, που λέει και ο πατέρας Νεόφυτος. Να μην χάσουμε τη σχέση με αυτό που είμαστε, ποιοι είμαστε, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, από πού προερχόμαστε, τι γλώσσα μιλάμε, τι ιστορία έχουμε, τι γονείς έχουμε, τι μας μάθανε, τι δεν μας μάθανε. Πώς γίνεται αυτό, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα είναι αυτό που λέτε, να γνωρίσει κάποιος τον εαυτό του. Εσείς τον έχετε γνωρίσει τον εαυτό σας? Αμέ. Θα ξέρω και από την καλή, ωραία, και από την ανάποδη. Ωραία, οπότε τότε μπορείτε να μας πείτε έναν τρόπο, κάποιος αν ακούσει αυτή τη συνέντευξη, πώς βρήκατε στον εαυτό σας. Κρατάς επαφή με τον εαυτό σου. Οτιδήποτε το συζητάς με τον εαυτό σου. Οτιδήποτε. Έκανα αυτό, γιατί το έκανα αυτό, πότε το έκανα αυτό. Όχι ψυχανάλυση και τέτοιες σακλαμάρες. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Πολύ είναι ο κόσμος αυτός, ναι, που σε αυτή την περίοδο τη δύσκολη έχει καταφύγει στους ψυχολόγους, άλλους ειδικούς. Άμα κρατάς τη σχέση με τον εαυτό σου, είναι σαν να ενώνεσαι με τον Θεό. Πατέρα, ο οποίος δεν θα σε αφήσει ποτέ. Αλλά να μην το πάμε εκεί και ο άλλος λέει τι μας λες.
κρατάμε σχέση με τον εαυτό μας. Ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, τι κάνουμε, από πού προερχόμαστε, τι επιθυμούμε, τι δεν επιθυμούμε, πότε θα λέμε όχι, να μάθουμε να λέμε όχι, να μάθουμε να λέμε και ναι. Να μην είμαστε ξινοί στο ναι, ας πούμε, και διστακτικοί στο όχι. Το ναι, ναι και το ου, ου. Εσείς έχετε μιλήσει για τη σχέση σας με τον Θεό. Εσάς λοιπόν ήταν αυτός ο... ήταν ο Θεός που σας βοήθησε σε όλη αυτή την... Εμένα προσωπικά. Ναι. Αν δεν υπήρχε ο Θεός, τι θα κάναμε. Χωρίς εμού, ουδήν αστεπίν, ουδέν. Μας μίλησες για τη σχέση σου με τον Χριστό. Πώς έχει βιώσει η Καλλιόπη αυτή την αλλαγή, την εν Χριστώ ζωή και τη ζωή με τις ατασταλίες που μας είπες πιο πριν? Κοίταξε τώρα, τις έκανα τις ατασταλίες μου, αλλά επειδή είχα μια μανούλα, τέλος πάντων τη μανούλα που είχα, το Λενάκι μου, και επειδή προερχόμαστε και από γερατική οικογένεια, δηλαδή προπάπη μου, τρεις προπάπουδες έχω ιερείς. Γερές βάσεις. Ναι. Οπότε δεν ήταν δυνατό να μην αυτό το πράγμα μεταφερθεί, ότι η σχέση με τον Θεό, η πίστη κτλ. Έκανα τις ατασταλίες μου, ξέφυγα, στην εκκλησία δεν πήγαινα για πολύ καιρό. Πήγαινα, άναβα ένα κεράκι, είχα την πίστη μέσα μου, πάντα μιλούσα με τον Θεό. Αυτό το... Με ποιο τρόπο? Ό,τι είχα, το έλεγα στον Θεό. Αυτός ο Θεός Πατέρας τι έχει ακούσει από μένα. Και δεν το λυπάμαι καθόλου, ξέρεις, το Χριστό και την Παναγία, όχι. Αλλά εκείνος ο Θεός, τι του έχω πει. Έχετε ζήσει ποτέ κάποιο θαύμα? Εσείς το παντούσατε. Μετά, εσείς πώς τον έχετε βιώσει? Αφού του μιλούσα και μ' άκουγε. Πώς το καταλαβαίνετε, σας άκουγε? Ναι, το καταλάβαινε. Η ζεστασιά, η αγάπη, καταλάβαινα. Τι ήταν αυτό που, ποια ήταν η διαφορά που παρατηρήσατε σε εσάς σε σχέση με τη ζωή σας που δεν ήσασταν, που κάνατε τις ατασταλίες όπως είπατε, και μετά? Είχα άγχος, είχα πιο πολλά νεύρα, κάπως ήμουνα, δηλαδή κάτι ήθελα, κάτι δεν ήθελα, ήμουνα λίγο φιλόδοξη, μετά έλεγα τι με νοιάζει και εγώ θα πεθάνω μια μέρα και κάτι τέτοια, δηλαδή μια ακαταστασία. Και μια εμπάθεια καμιά φορά, είχα και κάτι εμπάθειες. Ναι, ναι. Τώρα αυτά έχουν εξαλείψει. Άμα γεράσει ο άνθρωπος, καταλαγιάζουν όλα. Η ζωή της Καλλιόπης τώρα, η εν Χριστώ ζωή, πώς είναι, τι κάνει η Καλλιόπη? Πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, εξομολογείται, κοινωνά. Σηκώνεται πρωί-πρωί. Κάλει με το ζόρι το σταυρό να φάει το αντιδωράκι, να πιει τον αγιασμό και εξαφανίζεται. Με το ζόρι να κάνω την πρωινή προσευχή, άσε με, είμαι για φάπες. Αλλά τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Το νήμα δεν χάνεται, ο εμφάλιος λόρος είναι γεράδεμένος. Οπότε, σας έχει βοηθήσει την ανεργία αυτό? Γιατί μιλήσατε πριν ότι ένας από τους τρόπους είναι να γνωρίζεις τον εαυτό σου, να μην απελπίζονται οι άνθρωποι, οι νέοι. Γνωρίζεις τον εαυτό τους. Άμα γνωρίζεις τον εαυτό σου, δεν σημαίνει ότι θα βρεις δουλειά. Γι' αυτό, γιατί κάποιος τώρα μπορεί να πει, δηλαδή, τι, θα καθίσω με σταυρωμένα τα χέρια και θα περιμένω τη βοήθεια από πού? Αυτό που θέλω να πω, το βασικό πράγμα σε όλα τα θέματα, σε όλες τις αγωνίες μας, είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας. Όχι με τον εαυτούλη μας, εγώ στο καβούκι μου και τι θα κάνω. Όχι, τι γίνεται με μένα, τι θα κάνω τώρα. Τι, άμα δεν βρω εκεί που θέλω δουλειά, πού άλλο μπορώ να βρω, τι άλλο μπορώ να κάνω? Και άμα δεν κάνω, άμα τέλος πάντων αυτός ο μήνας βγαίνει με τα οικονομικά, μήπως κάνω κάτι άλλο που δεν μπορεί να μην έχει οικονομικά, αλλά είναι ωραίο. Να μην είμαστε, να είμαστε σε γρήγορση. Αυτό. Αυτή είναι η συμβουλή που θα δίνετε τώρα στους νέους. Ένας πάρα πολλοί νέοι αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Ποια είναι η συμβουλή, έχοντας περάσει και εσείς από αυτή τη θέση και μιλώντας για μία δύναμη? Ποια είναι η συμβουλή που θα δίνετε τώρα στους νέους? Τι να πω τώρα. Πρώτα ζούμε μια κατάσταση, ζούμε μια γενοκτονία, το λέω. Ανεργία έχουμε σίγουρα, αεργία έχουμε επίσης. Ανασφάλεια, δηλαδή
αυτά πρέπει να, να δούμε πρώτα τι μας γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν και χωράφια που θέλουν καλλιέργεια. Μπορούμε να πάμε να καλλιεργήσουμε αντί να κλαίμε τη μοίρα μας. Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από το να είμαστε όλοι στηβιαγμένοι ένας πάνω στον άλλον. Στις πολυκατοικίες να ενοχλούμε και να νευριάζουμε ένας τον άλλον και να, και να κλαίμε τη μοίρα μας. Δύσκολο όμως πάει κάποιος νέος τώρα στη γη. Συνήθως επιλέγουν επαγγέλματα, η πορεία είναι να δώσω εξετάσεις, να πάω στο πανεπιστήμιο και είτε δεν επιλέγουν πανεπιστήμια που μπορεί να, να πάνε στον αγροτικό τομέα, είτε δεν πηγαίνουν εξ αρχής στον αγροτικό τομέα. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Αυτό το πανεπιστήμιο πάλι πήρα το πτυχίο μου, θα κάνω μεταπτυχιακό, θα κάνω ντοκτορά. Τι μου λες, και θα τα βάζεις στον τοίχο και από ζωή δεν θα ξέρεις τίποτε. Και τι να κάνω. Θα πάρεις ας πούμε ένα καρφί να το καρφώσεις στον τοίχο, δεν ξέρεις. Πρακτικά πράγματα, χειρονακτικά. Έχει πάρει μια μεγάλη στροφή όμως από αυτό. Η κοινωνία τώρα. Και είναι μπορεί να την ξαναπάρει τη στροφή πίσω. Με ποιο τρόπο πιστεύετε. Δεν ξέρω, πρέπει να το βρούμε. Πρέπει να το βρούμε. Ωραίο ερώτημα. Είναι ένα ωραίο ερώτημα. Πώς θα γυρίσει αυτή η στροφή, πώς θα πάμε πίσω. Στον άλλο δρόμο. Γυρίστε πίσω. Πλανηθήκαμε, γυρίστε όλοι πίσω. Είπα πίσω Άγιος, πού. Πού ακριβώς. Άγιος Πορφύριος, ρωτήστε τον. Άγιος Πορφύριος το είπε. Πίσω στη γη. Πίσω σε αυτά που είχαμε και χάσαμε. Δεν ξέρω, πίσω σε αυτό, στον εαυτό μας, στο Θεό μας. Δώσαμε λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, να επιστρέψουμε πίσω. Πίσω στις αξίες, στη γη, στα ιδανικά, ό,τι σημαίνει αυτό πίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Καλλιόπη για αυτό το μήνυμα. Πιστεύω ότι όχι μόνο προβληματίσαμε τους νέους, ίσως δώσαμε και κάποιες απαντήσεις, κάποιες λύσεις, κάποιες ιδέες, μια ελπίδα σε όλο αυτό. Και ένα ωραίο μήνυμα στο τέλος να κοιτάξουμε και λίγο πίσω. Γιατί αν δεν κοιτάξουμε πίσω, πώς θα πάμε μπροστά. Έτσι. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Καλλιόπη εξακολουθεί να ασχολείται με το θέατρο, ενώ έχει έρθει πολύ κοντά στο Θεό. Είναι ένας άνθρωπος που συνεχίζει να πολεμάει και να ονειρεύεται για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι, και ένας νέος άνθρωπος είναι ένα πλάσμα που βρίσκεται στην πιο δημιουργική φάση της ζωής του. Ο καθένας μας ψάχνει τη δική του Ιθάκη, που είναι ουσιαστικά το όραμα, ο υψηλός στόχος, για να στηρίξουμε τα όνειρά μας. Ας βοηθήσουμε τους νέους να σταθούν όρθιοι. Ας μην τους στερήσουμε τα όνειρα. Ρωμιοσύνη έχει παρουσία στην πόλη του Αγρινίου εδώ και πάνω από μία δεκαετία, πραγματοποιώντας δράσεις που αποσκοπούν πάντα στην υλοποίηση των σκοπών του σωματείου, που είναι η βαθύτερη γνώση, η βίωση, η προάσπιση και η προβολή των πνευματικών αξιών που συνθέτουν την ταυτότητά μας και χαρακτηρίζουν την ιδιοπροσωπία μας ως Ορθόδοξων Ελλήνων. Στα πλαίσια των δράσεων του σωματείου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Επιστροφή στα ελληνικά μετά Ίνου και Ιχθύος» για δύο συνεχόμενες χρονιές, με στόχο την προβολή της παράδοσης αλλά και του παραγωγικού δυναμικού της χώρας μας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν παραδοσιακές ορχήστρες και χοροδίες, πολιτιστικοί σύλλογοι αλλά και χιλιάδες κόσμου που άντλησε δύναμη από τις αστήρευτες πηγές της ελληνικής παράδοσης. Thank you.
παρουσιάσεις των εκδόσεων αλλά και οπτικοακουστικών παραγωγών του Σωματείου. Προβάλλεται ενώπιόν μας ο Καποδίστριας, που αποτελεί το μοναδικό πρότυπο στον ελληνικό και τον παγκόσμιο ορίζοντα. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα πρέπει να προβληθεί σε πανελλήνια κλίμακα αλλά και στην Ομογένεια. Ο Καποδίστριας είναι αυτός που σκορπίζει την ελπίδα, καθώς τον ακούμε να μας βεβαιώνει, όπως είπε ο κύριος Μεταλλινός, «Εάν ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών», και δίνει όρκο λέγοντας, «Εν ονόματι της Αγιωτάτης και Αδιαιρέτου Τριάδος ορκίζομαι να εκπληρώσω τα χρέη που μου εμπιστεύθηκε το έθνος και μόνο σκοπό έχω να επιτύχω την εθνική και πολιτική ανακαίνιση της Ελλάδος, όποιος και αν είναι ο Σταυρός που μου επιφυλάσσει η Θεία Πρόνοια». Η επαρχία σας, Σεβασμιότατε, είναι μία από τις λίγες περιοχές όπου ο αγώνας όλων σας υπέρ της ορθόδοξης δασκαλίας και αγωγής και εναντίον της δηλητηριώδους προληθρησκειακής παιδείας δεν σταμάτησε, ούτε θα σταματήσει ποτέ μέχρι την τελική απόσυρσή της από τα σχολεία μας. Ένα δείγμα του αγώνα αυτού αποτελεί το ψήφισμα της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας προς όλους τους πολιτικούς φορείς της χώρας μας και υπογράφεται και εσείς, Σεβασμιότατε, και όλοι οι κληρικοί της Μητροπόλεώς σας, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή σας, εκφράζοντας φυσικά και όλο το λαό σας εδώ, για την αντικατάσταση των βιβλίων των θρησκευτικών με αντιχριστιανικούς και αντιπαιδαγωγικούς φακέλους. Παίρνοντας από μία προσωπικά λόγια της εισαγωγής του τυπικού του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου στα 1851 και καθοδηγώντας τα προς τα μυστικά μουσικά τεκτενόμενα της Θείας Λατρείας και της Θείας Λειτουργίας, ξεκινούμε το ταξίδι μέσω των μουσικών κειμένων των κοινωνικών σήμερα. Σημαντικές είναι και οι ομιλίες και οι μερίδες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα με θέματα επίκαιρα και σημαντικά, με ομιλητές αγιορείτες γέροντες όπως ο γέροντας Εφραίμ καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, ο γέροντας Μάξιμος ο Ιβρίτης, ο γέροντας Γαβρίλ ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Δαβίδ Ευβίας, ο γέροντας Αρσένιος της Ιεράς Μονής Παναγίας Μολυβδοσκέπαστης, πλήθος επιστημόνων και ερευνητών. Έτσι γνωρίσαμε από κοντά, ακούσαμε και ζήσαμε, έστω και λίγο, τον πολυσέβαστο Άγιο Γέροντα, πατέρα Παΐσιο. Ως άγγελο επιγής, ως πνευματοφόρο και πνευματοκίνητο, ως φως εν κόσμο, ως αληθινό άνθρωπο του Θεού, ως γλυκύτατο πατέρα, ως αλάνθαστο οδηγό, ο οποίος μας στερεώνει την πίστη, μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, μας οδηγεί στον δρόμο του αγιασμού και της σωτηρίας. Έτσι, σε αυτή την αντιπνευματική εποχή, που καυχάται βέβαια για την τάχα παιδεία της και για την επιστήμη της, ένας γέροντας, ο οποίος μόνο το δημοτικό σχολείο τελείωσε, μας καλεί κληρικούς και λαϊκούς, εγγραμμάτους και αγραμμάτους, να αφυπνιστούμε. Όταν λέγομαι ρωμιοσύνη, η λέξη έχει ευρίαν έννοια, ευρυτέραν του Δευτέρου, ευρυτέραν της λέξεως ελληνικών, διότι η ρωμιοσύνη έχει μεγάλα γεωγραφικά όρια και δεν προσδιορίζεται μόνο σε αυτόν εδώ το χώρο τον οποίον πατούμε. Η λέξη Ρωμιός, Ρωμιά, παράγεται εκ του Ρωμαίος και ταυτίζεται περισσότερον με τον Νεοέλληνα, τον Έλληνα της συγχρόνου εποχής. Η δε ρωμιοσύνη είναι το σύνολο των Ρωμιών, των νέων Ελλήνων, επί το γενικότερον ο Ελληνισμός. Ο Ρωμιός Ρωμιά εκαλεί το Έλληνα επί τουρκοκρατίας και προέρχεται εκ του Βυζαντινού Ρωμαίος, εκ το οποίου και το λεγόμενο «Τούρκος είσαι για Ρωμιός». Ρωμιότουρκοι ή Ρωμιότουρκοι, είτε με ήτα είτε με γιώτα γράφεται, και Τουρκόρωμοι, εκαλούντο εντικριτική ιστορία οι εξομόσαντες των χριστιανισμών μετά την άλωση της Κρήτης υπό των Τούρκων για να σώσουν τις μεγάλες περιουσίες των, αλλά διατηρούνται σε εγκρυπτό την πίστην αυτών
εκτελούντες δε και τα χριστιανικά των καθήκοντα. Το γιατρό για τα μάτια, για τα χέρια, για την καρδιά κλπ. Θα έχουμε τον πνευματικό ιατρό, τον οποίο θα επιλέξουμε εμείς. Και τότε ακριβώς θα μας βοηθήσει ώστε να βρούμε τον εαυτό μας, να βρούμε την καρδιά μας, να βρούμε την ψυχή μας. Και εκεί πραγματικά να εργαζόμεθα. Και τότε ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ μας έλεγε, πώς θα καταλάβετε ότι εργάζεστε σωστά, πώς θα καταλάβετε ότι έχετε μέσα σας το Πνεύμα του Άγιον, εάν έχετε τους καρπούς του Πνεύματος, που είναι η αγάπη, που είναι η χαρά, που είναι η ειρήνη, που είναι η πίστη, που είναι η Χριστότης, που είναι η αγαθοσύνη, που είναι η πραότης και η εγκράτεια. Αν αυτά τα έχουμε, τότε μέσα μας υπάρχει αυτή η ειρήνη, που η ειρήνη, αδελφοί μου, δεν είναι η απουσία του πολέμου, όπως μερικοί νομίζουν, αλλά η παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός εστίν η ειρήνη ημών. Η ομάδα του Αγρινίου δραστηριοποιείται έντονα και στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, καλλιεργώντας παραδοσιακούς σπόρους για την παραγωγή σιταριού και οπωροκυπευτικών και την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων όπως τραχανά, χυλοπίτες, αλεύρι. Σε πολυπληθή συμμετοχή στα συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν για το Μακεδονικό, στην Πανελληνία Σύναξη Νεότητας που γίνεται κάθε χρόνο στην Ιερισσό, αλλά και σε εκδρομές. Χρόνο και ειδικότερα τις περιόδους των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, συγκεντρώνονται τρόφιμα για οικογένειες που έχουν ανάγκη. Επίσης, κάθε χρόνο την Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι, με πρωτοβουλία των μελών της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, γίνεται περιφορά του επιταφείου στο νοσοκομείο Αγρινίου. Η κίνηση αυτή, πέραν από συμβολική που φέρει τον Σταυροθέντα Κύριο κοντά στους ασθενείς αδελφούς προς παρηγοριά, ενίσχυση και δύναμη, είναι και βαθιά πρακτική προς το ιατρικό προσωπικό και τους συνοδούς των ασθενών που δεν μπορούν να μετέχουν στη μοναδικότητα της ακολουθίας του επιταφείου, καλύπτοντας το θρησκευτικό τους κενό. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε πως τίποτα από τα παραπάνω δεν θα γινόταν χωρίς την αμέριστη υποστήριξη και συμπαράσταση του μακαριστού Μητροπολίτη μας κ. Κοσμά. Στεκόταν πάντα δίπλα μας, σαν πατέρας, να μας στηρίζει και να μας καθοδηγεί με τις συμβουλές του και την ευχή του. Μας λείπει η φυσική του παρουσία, αλλά ξέρουμε πως συνεχίζει τους ουρανούς να προσεύχεται για εμάς. Επιτρέψατε μου πρώτα-πρώτα να συγχαρώ το Σωματείο Ρωμιοσύνη, όλα τα μέλη που του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και τους αδελφούς που διακούν εδώ, στον νομό μας, στην Μητροπολή μας, γιατί αναλώνονται για την αλήθεια η οποία δυστυχώς τόσο πολεμείται. Αναλώνονται για τους θεσμούς, τους αιώνιους, για τις αξίες, για την Ορθοδοξία, για την πατρίδα μας. Και είναι νέοι άνθρωποι και μας διδάσκουν πολύ με τη συνέπειά τους, με τη φλόγα τους, με την προσφορά τους, με την όλη τους διακονία. Τους συγχαίρομαι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι να τους ευλογεί πολύ ο Θεός. Γιατί στις σημερινές ημέρες που τόσοι θέλουν να γκρεμίσουν ό,τι υπάρχει μέσα στην πατρίδα, αυτοί αγωνίζονται με τόσες θυσίες. Ο Θεός τους ευλογεί.